dünya işçilerinin birlikte hareket etmeye ve kendi bölgelerinde örgütlü mücadeleyi daha da sıklaştırmaya ihtiyaçları vardır. Έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι όλων των κόσμων να ενωθούν, να συνεργαστούν και να είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους και να μπορεί να οργανωθούν και οι ίδιοι στις περιοχές τους, στις χώρες τους. Η ikinci Balkan Konferansı'nın formunu bu açıdan değerlendiriyoruz. Και έτσι εκτιμάμε ότι σε τέτοιο επίπεδο είναι σημερινή μας εκδήλωση. Çünkü neoliberal kapitalist politika var. İşçileri açlığa, işsizliğe, yoksulluğa mahkum etmektedir. Οι κυβερνήσεις νεολιμπεραλιστών είναι αυτή η οποία επιβάλλει τους εργαζόμενους να πληρώσουν τα βάρη ή την κρίση τους. Εμπεριαλίστες, σομιωκέτσι πολιτικάλα, σαβαστάρλα, ölümler, acılar, göçler, yıkım yaşatmaktadır. İmperyalistikes dinamis, aftos είναι ο σκοπός τους, να φέρει δάκρυα, λύπη, να μπορέσει να εκμεταλλεύει τους εργαζόμενους περισσότερο και γι' αυτό δημιουργούν πολέμους στις περιοχές που θέλουν. Bu politikalara karşı işçilerin, emekçilerin tek gücü örgütlü mücadelesidir. Και αυτή η απάντηση πρέπει να είναι και είναι των εργαζομένων, των συνδικάτων να είναι έτσι ώστε ενωμένοι δυναμικά για να μπορέσει να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική. Bilgisiyle, yüreğiyle, dayanışmasıyla bu politikalara karşı bütün dünyanın işçilerinin örgütlü karşı durması gerekmektedir. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να μελετήσουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα, να μπορούν να οργανωθούν ακόμα σε καλύτερο επίπεδο, έτσι ώστε πάντα να είναι έτοιμοι για να απαντήσουν σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική. Bunun adresi de sınıf mücadelesi temelli kavga yürüten Dünya Sendikalar Federasyonu'dur. Και αυτή η οργάνωση πιστεύουμε και είναι παγκόσμια συνδικαλιστική ομοσπονδία, οι γραμμές του, έτσι ώστε να μπορέσει τα συνδικάτα να ενωθούν τις δυνάμεις του εκεί για να μπορέσει να αντιπαλέψει αυτές τέτοιες είδους πολιτική. Bu açıdan bugün toplantıdan bugün gerçekleşen ikinci formu bu mücadeleye güç katacağı inancıyla destek ve dayanışmalarımızı belirttik. İmaste ki allengi και είμαστε ήδη εδώ για να βοηθήσουμε στις διεργασίες της σημερινής εκδήλωσης, έτσι ώστε να πάει η δουλειά μας ακόμα σε καλύτερο επίπεδο.